Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ βλέπετε μία τριπλέτα από τουρκικά περιφερόμενα πυρομαχικά και από drones τα οποία είναι φωνικά drones, έχουν στόχο να προσβάλλουν και να καταστήλουν την ελληνική αεράμινα. Είτε να την καταστήλουν, είτε να την καταστρέψουν. Μιλάμε για αποστολές SED, Suppression Enemy Air Defense, και DED, Destruction of Enemy Air Defense. Αυτή την αποστολή την έχουν αναλάβει τα πολεμικά αεροσκάφη. Τα F-16 προκειμένου. Όμως, οι χρήσεις επί μακρών των Ισραηλινών χάρπι και πιθανόν και των χαρόπ, η διαφορά είναι στη προστίκη ηλεκτροπτικού αισθητήρους, έδωσε στην Τουρκία άλλο ένα μεγάλο σφάλμα που έχει διαπράξει το Ισραήλ, εκτός των άλλων οπλικών συστημάτων που έχουν προμηθευτεί από την Ραφαέλ. Δίνει λοιπόν, έχει δώσει την ευκαιρία στους Τούρκους τεχνικούς, σε συνεργασία με το Τουμπιτάκ Σαγί, σε συνεργασία προκειμένου για το καργί, όπως ονομάζεται, της Lentatec, μαζί με την Asselsan, αν δεν κάνω λάθος, και το Tubitak Sagi, να παραχθεί ένα αντίγραφο ουσιαστικό του χαρόπ και του χάρπι, το οποίο στόχο έχει να καταστρέψει ως περιφερόμενο πυρομαχικό τις εχθρικές αεράμινες, είτε σε πλοία, είτε σε μονάδες εδάφους, είτε και σε αεροδρόμια. Αυτό λοιπόν, το οποίο ξεκινήσει από το 2018, αν θυμάμαι καλώς, και έχει δυνατότητα να πετά για 6 περίπου ώρες, σκεφτείτε το loitering, το περιφερόμενο που λέει, 6 ώρες, με στόχο όχι να επιστρέψει, αλλά να καταστρέψει οτιδήποτε υπάρχει κάτω. Και φανταστείτε έναν αριθμό χ από αυτά τα μη επανδρομένα drones, που θα μπορούν να πετούν πάνω από μια περιοχή όπου επιχειρεί το πολεμικό μας ναυτικό. Το ζήτημα δεν είναι που θα επιχειρεί το πολεμικό μας ναυτικό, αλλά τι θα αντιμετωπίσει. Αυτά λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε τελική φάση καθόδου και από τα Close Wing Weapon System της Phalanx, των Phalanx, και επίσης από τα ESSM Block 1 και από άλλα οπλικά μας συστήματα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν αυτά αυξηθούν ως αριθμός ή τι γίνεται όταν εκείνα θα προσβάλλουν στόχους που δεν υπερασπίζονται. Δεν τους υπερασπίζουν φάλανξ, αναφέρομαι στην ξηρά. Εδώ λοιπόν χρειάζονται τα συστήματα κινητικής ενεργείας, τα οποία θα μπορούν με βολές από ικανές αποστάσεις, αυτά δεν είναι υπερηχητικά, βλέπετε πίσω έχουν έλικα, να καταστραφούν. Πρόσφατα, στην έκθεση Σάχα, που γίνεται, λαμβάνει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε ένα καινούριο περιφερόμενο πυρομαχικό, το Αλπαγκούτ. Σε διαφορά με το Αλπαγκού, αυτό είναι σε επίπεδο μονάδος, δημιουργίας, όπου έχει πολύ μικρή κεφαλή, έχει 1,5 κιλό περίπου. Είναι για καταρχήν να μεταφέρει, να δίνει πληροφορίες και στην έκδοσή του που είναι καταστροφής να μπορεί να προσβάλλει συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους ελαφρούς. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα περιφερόμενο πυρομαχικό που είναι ουσιαστικά συνεργασία της Rocketsan και της STM, το οποίο είναι ένα περιφερόμενο πυρομαχικό το οποίο θα μπορεί να φέρεται από τη νέα σειρά των Bayraktar, τα TB3. Θα μπορεί να φέρεται από τα Αξονγκούρ. Θα μπορεί να φέρεται και από τα Ακιντζή. Θα μπορεί να φέρεται γενικώς από την οικογένεια ΑΝΚΑ, ΑΝΚΑΕΣ, των τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα σημασία. Το ότι ο αντίπαλος προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πρώτα απ' όλα, όχι τους άντρες του, αλλά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακώς και θα αναλωθούν χωρίς να έχει πρόβλημα κόστους ή και χρόνου. Γιατί όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να κερδιθεί χρόνος προκειμένου να δράσουν στη συνέχεια οι κύριες μονάδες
Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.